αντίστοιχο υπουργό κλπ. Τι θα το αφήσουμε έτσι στην τύχη των ανάγκη να σβήσει. Αυτή είναι η απορία και η απορία που όλων των συμπολιτών. Καλησπέρα σα, ευχαριστώ πολύ για την ιστοσελίδα. Επειδή είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ξαναδρία πρόεδρο στην ΕΣΕΤΣΕ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίο προκόπηκε, όσο και του Δημοτικού Συμβούλου, οι οποίοι υπερψήφισαν την πρόταση του κύριου Δημάρχου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ήταν και σε προηγούμενες δημοτικές θητείες, ότι από το 2011 που εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης, η ΔΕΠΕΔΑΣ και μετέπειτα ΡΕΞΕ, εδώ και 7 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να βάλει στα ταμεία της νόμιμα επιχορήγηση από τον ΟΤΑ, ο οποίος την λειτουργεί. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δημοτική επιχείρηση να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποιες χρονικές υποχρεώσεις που έχει. Και μία από αυτές είναι το να πληρώνουν το φοιτήτσια για να μπορεί να εκπέμπει το σήμα της ηλιοτηλεόρασης. Θα ήθελα την ευκαιρία να ενημερώσω το Σώμα ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και γεννημένα την 21η Μαρτίου συναντηθήκαμε με έναν εκ των συντακτών του νομοσχεδίου αλλαγής του Καλλικράτη, του κύριου Σερβέτη, και καταφέραμε να βάλουμε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο άρθρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δική μας δημοτική επιχείρηση πρωτίστως. Ένα από αυτά είναι η επιχορήγηση η οποία αναπροβλέπεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 1988, που αυτό το Προεδρικό Διάταγμα έλεγε ότι οι επιχειρήσεις των Δήμων οι οποίοι έχουν συστήσει ή λειτουργούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγούνται άμεσα από τον, χωρίς πρόβλημα από τον νόμο, από το Δήμο. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω την έκπληξη μου του κυρίου Σερβέτη. Όταν του είπα ότι λοιπόν, καταρχάς συναντηθήκαμε μαζί με ραδιόφωνα το 1984 από το κανάλι του Νέου Ιρακλείου και το κανάλι του Πειραιάς. Πριν από αυτό ήδη είχαμε καταθέσει εμείς ένα τεράστιο πάγκο στο κύριο Σερβέτη και του εξηγούσαμε όλα όσα συμβαίνουν με τη δική μας τη δημοτική επιχείρηση. Και θέλω να σας μεταφέρω την έκπληξή του όταν του είπα ότι έχουμε μια αποτυπωμένη διοίκηση όπου στον ένα νομό, νομό το Δεκαμίσου, εκχορηγείται η δημοτική επιχείρηση, ενώ η δική μας δεν εκχορηγείται. Με ρώτησε γιατί, του είπα και αυτό είναι και εγώ εδώ, για να μου πείτε εσείς το τόπιο. Θέλω επίσης να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, έχουμε συνάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι το θέμα το οποίο προκύπτει με την υποβάθμιση καταρχάς του σήματος της ηλιοτηλεόρασης, αλλά και με το μάλλον, είναι ότι ενδεχομένως, διότι ο νόμος δεν είναι σαφής στο συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως, μετά από ένα μήνα μαύρου, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε την άδεια σε αυτόν ο οποίος μας έχει παραχωρήσει, δηλαδή στο πράγμα, την προσωρινή αίσθηση. Θέλω επίσης να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται καταθέτουμε ασφαλιστικά μέτρα κατά τη φύτσια, διότι περιμένουμε με το σκεπτικό ότι περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή την οποία είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση και την παρέπευση στο Εθνικό Υπηρετείο της Μεταβατική Εδραγιοκτησίου. Να σας πω ότι δεν κάνουμε αυτό το καλοκαίρι.
κάνετε αναζήτηση, δεν θα το βρείτε πουθενά. Θεωρώ ότι δεν αξίζει κάτι τέτοιο στο κοινωνικό κοινωνικό των κλάδων. Και επίσης θέλω να πω ότι σε περίπτωση κλείσει η Αιγαίο τηλεόραση, κάτι το οποίο απέφχομαι και προσπαθώ να μην γίνει, είναι για τη βόμβα την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Διαλόγου να σκάσει στα χέρια μου. Όταν ήταν για τη ψήφιση για το πρόσωπό μου, για το λόγο της επιχείρησης. Κάποιοι όποιοι χαίρονται, να μην χαίρονται διότι θα υποβληθεί το βάρος και το μέλλον δύο σταθμών, οι οποίοι έκλεισαν. Και θέλω να κλείσω, κύριε Δήμαρχε, αν με επιτρέπετε, να πω ότι εγώ δεν μέχω με κανέναν και ότι όταν μιλάω, μπορεί να μην λέω ονόματα, θέλω να πω για τον κύριο Στολκίνη, ο οποίος είπε ότι εγώ διανέμω δεκτή αντίπου και διχάζω την κοινωνία, δεν διχάζω κανένα. Όταν ήρθε η υλοποίηση για το δικαστήριο, το οποίο έχουμε στις 30 Μαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 Ιβρίας, το συγκεκριμένο εγγραφό κοινοποιείται στην εταιρεία Αγροκοινωνικές Επιχειρήσεις ΑΕΣΥΡΟΣ με διακριτικό τίτλο ΣΥΡΟΣ ΤΙΦΙΕΝΑ ως έχουσα δικαίωμα στην παρέμβαση. Όπως επίσης και στην 1η Δεκεμβρίου του 2014 έγραφο για την απολογιστομένη διοίκηση Αιγαίου αναφέρει χαρακτηριστικά θέμα η διοικητική προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Στολκίνη. Εγώ είμαι εδώ για να διασφαλίσω τα συμφέροντα μια δημοτική επιχείρηση, στην οποία έχω με δύο διαφορετικού δήμου και τρει διαφορετικού δημάρχου. Ξεκίνησα τα βήματά μου το 1988, εκεί που είμαι άπιστο, και να προσπαθήσω μέχρι το τέλο να διασφαλίσω αυτά τα συμφέροντα. Η καιρή είναι δύσκολη και θέλω να πω το εξή. Κλείνοντας, δεν είναι κακή μια επιχείρηση αν κάποιος τη θεωρεί ανταγωνιστική, αλλά από την άλλη είναι καλή όταν θέλει να συστεγαστεί μαζί μας για να μειώσει τα δικά της λειτουργικά κόστη. Με αυτό θέλω να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε και αν δεν έχω καλύψει κάποιον. Ευχαριστούμε την κύριε Ραβουλή και τη συμμετοχή του και πραγματικά για την πλήρη ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Στολκίνη θέλει να τοποθετηθεί εκ προσωπικού μόνο για τον κύριο. Επιτρέψτε μου, έτσι. Μπορείτε να γνωρίσουμε όλοι το πρόβλημα που ενδεχομένω έχετε για τέτοιε περιπτώσει όπω και προσωπικού μόνο. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Όλη την ανεπάρκεια και την ικανότητα όλων των διοικητικών συμβουλίων αυτή τη δημοτική επιχείρηση έχουν πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να τη φορτώνουν σε μια προσφυγή νόμιμη την οποία υπέβαλα εγώ εν έτη 2011 βάσει συγκεκριμένων νομοθεσιών. Και να βλέπω σήμερα ότι αυτός ο κομική σημασία φορέας σήμερα εξαιτίας του οικονομικού προβλήματος που μεθόλου δημιουργεί ιδιώτης στην επιχείρηση του Δήμου. Και ρωτώ λοιπόν εγώ τις εκάστοτε διοικήσεις αυτής της δημότικης επιχείρησης. Πότε άγγιξαν πραγματικά με ζέση, με ενδιαφέρον για να βελτιώσουν τα οικονομικά αυτής της επιχείρησης και να είναι πραγματικά βιώσιμη. Πάντοτε κρατικοποιείται. Και μέχρι σήμερα ακόμη αυτή η επιχείρηση χρηματοδοτείται από το Δήμο. Έμεσα, κύριε Πρόεδρε. Όπως μια σειρά ερωτημάτων και αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι το αυτονόητο, το οποίο θα έπρεπε όλα τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων να είχαν υπόψη. Να γίνει ένας έλεγχος στην οικονομική διαχείριση που πολλά έμεσα είναι η δημοτική επιχείρηση. Πώς λοιπόν σήμερα μου καταλογίζουν δόλο εμένα ότι δεν θέλω μια δημοτική επιχείρηση και. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Πρόεδρος εδώ, ο οποίος τι κάνει να είναι πρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης. Ότι θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής επιχείρησης που τι κάνει να είμαι εγώ πρόεδρος, εάν να ψηφθούν τα τέλη της Νιτζέρα. Η ίδια η διοίκηση υπέγραψε μια συγκεκριμένη σύμβαση με την Νιτζέρα. Δεν ήξεραν τι υπέγραφα. Αλλά βέβαια αυτή η διοίκηση θα πρέπει να λογοδοτήσει τα δημοτικά συμβούλια. Τίποτα. Να θέσω θερμομή, πείτε να θέσω θερμομή. Μόνο να κλείσω.
πάντα εξ αρχές.